όλα αυτά που ακούμε την τελευταία περίοδο για την κατάσταση με το ενίκιο και την δυσκολία να βρουν οι άνθρωποι της ενίκης και κυρίως στο κέντρο, ξεκινήσαν μια καμπάνια εδώ και κάποιο διάστημα, η συγκέντρωση υπογραφών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το άνθρωπο ένα οικονομικό λειτουργία, με βάση το οποίο πολίτες της δημότητας του Δήμου μπορούν να ζητήσουν στο θέμα αγωδιότητας του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το αίτημα ήταν να μπορέσει ο Δήμος να πάρει αποφάσεις συγκεκριμένα στην καθημερινή ζωή των κοινωνικών κοινωνικών από την κοινωνική κοινωνικών και το βασικό να ζητήσει ο Δήμος από την κεντρική δίκη να ενεργοποιηθεί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης ο περιορισμός τρεχόνιας μίσθωσης όπως το βλέπετε από το νόμο 4472 του 2017, παράγραφο 8 του άρθρου 111. Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 800 και κάτι παραπάνω υπογραφές δημοτών, δημοσιών και κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Σας θα τις επιδώσουμε και ελπίζουμε σύντομα να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια ωραία λίστα. Κύριε Γαντζάκη, εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που πήρατε να αναδέσετε τις υπογραφές, να κινητοποιηθείτε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς δημότες μας. Είναι αλήθεια αυτό που καταθέτουμε, ότι οι συνδέσεις έχουν στην αρχή, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε όμως με ειδικούς που ξέρουν και είναι βαθύς γνώστες του θέματος, αν αυτή η εκτείναξη των τιμών οφείλεται πράγματι στο MDB. Λοιπόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αποφασίσει να κάνει μια ειδική συνεδρίαση ενημερωτικού χαρακτήρα στις 4 Μαρτίου για αυτό το θέμα και μετά από δικό σας αίτημα και μετά από την κινητοποίηση που λάβαμε υπόψη μας ότι κάνατε. Και ανάλογα με αυτήν την ενημερωτική, ας πούμε, πώς θα εξελιχθεί αυτή η ενημερωτική συνεδρία, θα προβούμε ίσως σε κάποιο ειδικό θέμα σε επόμενη τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μας είναι πολύ σημαντικό να γίνει και αυτή η συνεδρία, αλλά να παρθεί και μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε, κάποια στιγμή. Ναι, στις ειδικές συνεδριάσεις δεν μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση, γιατί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να μπει όμως το πρώτο επιλυθαράκι για να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω ότι έχουν εκλεγεί οι πρόεδροι των επιχειρηματομεσητών, ο πρόεδρος ιδιοκτητών, ενοικιαστών, των επιμελητηρίων της πόλης, των συμβολιογράφων και φυσικά θα είστε μιλητή και εσείς ή κάποιος από την κίνηση αυτή που κάνετε να μαζέψετε τις υπογραφές.